εντάξει. Όπα, 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 φίλε, όχι τέτοια. Όχι τέτοια, φίλε. Όχι τέτοια. Φίλε του GameWorldGR, καλησπέρα. Σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, θα παίξουμε Dark Souls 2 επιτέλους. Κάτι που έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν έχω κάνει. Ένα gameplay βίντεο για το Dark Souls 2. Θα δείξουμε πολλά πράγματα για το παιχνίδι, τα βασικά κάποια tips και θα φτάσουμε μέχρι το πρώτο boss. Γιατί πολύ απλά δεν έχω το χρόνο να κάνω ένα πλήρες walkthrough. Ελπίζω να το απολαύσετε. Έχει κυκλοφορήσει από πέρυσι για PC, PS3 και Xbox 360 και φέτος με το Solar of the First Sin κυκλοφορεί και για PS4 και Xbox One. Reviews για όλες τις εκδόσεις του Dark Souls, είτε PS3, Xbox 360, είτε PC, είτε τη φετινή σε PS4 και Xbox One, μπορείτε να διαβάσετε στο gamer.gr. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και ξεκινάμε με το intro. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Βρισκόμαστε στο βασίλειο του Dranglake, όπου ελέγχουμε έναν ήρωα που έχει μια κατάρα.
Η κατάρα αυτή είναι όταν πεθαίνει να ανασταίνεται, αλλά να γίνεται σιγά σιγά hollow, να χάνει την ανθρώπινη φύση του. Για να σπάσει αυτή την κατάρα θα πρέπει να αποκτήσει 4 Great Souls. Και έτσι πηγαίνω στο βασίλειο του Drang Lake, όπου πρέπει να σκοτώσουμε πάρα πολλούς undead και να αποκτήσουμε αυτά τα 4 Great Souls για να μπορέσουμε να πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Αυτός εδώ είναι ο κεντρικός χαρακτήρας μας. Και ξεκινάμε. Παίζω με keyboard και mouse, κάτι που δεν βολεύει και τόσο. Συνήθως παίζουν με gamepad τα Dark Souls, γιατί είναι αρκετά κονσολοποιημένο RPG. Και για να τρέξω λοιπόν κρατάω το space εδώ και με σκέτο το space κάνω dodge. Εδώ θα μπω σε ένα σπίτι που είναι οι τρεις μάγισσες. Και όπου υπάρχει το character creation. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Εδώ δηλώνουμε το όνομα χαρακτήρα. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back deep into your past. Yes, it's an effigy. Και θα φτιάχνουμε το χαρακτήρα μας. Ξεκινάμε από την class. Υπάρχει ο Warrior, ο οποίος έχει υψηλό strength, dexterity και γενικά είναι πολύ καλό στη χρήση όπλων. Ο Knight, που έχει υψηλό HP από την αρχή. Ο Swordsman, ιδανικός για dual wield. Ο Bandit, πολύ καλός με τόξο. Cleric και Sorcerer είναι για μαγεία. Explorer είναι πιο balanced, Deprived είναι για τους πιο hardcore χρήστες. Σας επιλέξω το Knight που έχει υψηλό HP. Τώρα το Gift μπορεί να είναι το Life Ring που δίνει λίγο παραπάνω HP, που είναι χρήσιμο μόνο για την αρχή. Human Effigy, αυτό με το οποίο αναπληρώνετε και επιστρέφετε στην human μορφή σας αν σκοτωθείτε, γιατί όποτε σκοτώνεστε χάνετε από το σύνολο του HP ένα κομμάτι της μπάρας και το πρόσωπό σας γίνεται προς το να μοιάζει hollow. Με το Human Effigy αναπληρώνετε όλο αυτό και έχετε full HP bar και ξαναγίνει το πρόσωπο σας human. Healing Wares, διάφορα αντικείμενα για να κάνετε cure poison και να κάνετε restore το HP. Έχει Homeward Bone, Seed of Three Giants που είναι απλά για το online όταν σας την πέφτουν να έχετε μία άμυνα. Θα επιλέξω το Healing Wares, όπου μας δίνει κάποια extra life gems για να τα χρησιμοποιήσουμε, 10 life gems συγκεκριμένα. Πάμε στο Buddy. Gender, επιλέγεται male ή female. Στο build το σωματότυπό του. Στο physique φυσική κατάσταση. Υγιής ή γυρεότερος τέλος πάντων. Στο face αλλάζεται από χρώμα μαλλιών εδώ, βάζετε ό,τι θέλετε. Ας πούμε αυτό εδώ π.χ. και hair color
το μαύρο. Στο χρώμα έχει αρκετές επιλογές. Στο μαλλί όχι και τόσο. Τώρα από φρύδια έχει, ξέρω εγώ, μέχρι και του καραμαλί τα φρύδια, ας πούμε, ή μέχρι φρύδια Τζούλιας. Ό,τι θέλετε. Eyebrow color πάλι βάζω μαύρο. Eye color βάλω μπλε. Τον έκανα Δράκουλα για λίγο. Στο beard εδώ να δείξουμε για λίγο genetics. Τατού, έχει διάφορα τατού, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει κάποιο. Ωραία. Different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Εδώ δεν μας δίνουν και πολλές πιθανότητες οι τρεις μάγισσες. Όπως και γενικά, οι πιο πολλοί παίκτες που θα παίξουν Dark Souls 2 δεν θα το τερματίσουν, είναι σίγουρο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Στο Dark Souls 2 και γενικά στα Dark Souls πρέπει να κρατάτε τις ψυχές για να μπορείτε να κάνετε level up. Αν τις χάσετε πρέπει να επιστρέψετε εκεί που τις έχετε χάσει. Τώρα, θα πάω πάνω. Κλασικά θα λουτάρω ένα σετουκάκι που έχει ένα human effigy. Κλέβουμε όλους τους NPC στο Dark Souls 2, το ξέρετε αυτό. Στα PC, επειδή παίζουμε keyboard mouse, είναι κάπως περίεργος ο χειρισμός. Μπορώ να κουβαλήσω και ασπίδα. Εδώ. Με το αριστερό δηλαδή σηκώνω ασπίδα, με το δεξί χτυπάω. Προσοχή, μην χτυπήσετε τις μάγισσες. Εδώ είναι το bonfire. Τα bonfires τα ανάβουμε για checkpoint και μπορούμε και κάνουμε restore τα hit points μας, το όπλο μας, το durability του όπλου μας. Αλλά να ξέρετε ότι άμα πάτε σε... πως το λένε, σε ένα bonfire, οι εχθροί ξαναβγαίνουνε, οπότε εκεί έχετε θέμα. Και μπαίνουμε εδώ. Με το middle mouse κάνουμε lock τον εχθρό. Επίσης κάποιες επιθέσεις δεν γίνονται block, το ξέρετε αυτό. Η πρώτη είναι αρκετά εύκολη. Αρκεί να κάνετε lock και μετά block ή dodge, ανάλογα με το πώς θέλετε να παίξετε. Εδώ είσαι. Προσοχή, εδώ μην σας πετάξει από κάτω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ είναι από το στοξότη, αρκετά σπαστικοί οι τοξότες. Λοιπόν, με το space το κατάτε και τρέχετε και μία φορά το πατάτε απότομα και κάνετε το λεγόμενο dodge. Να γιατί είναι σπαστικοί τοξότες. Δεν πρόλαβα να σηκώσω την κόλλο ασπίδα. Εδώ. Πάμε στο mist. Φύγετε ρε. Μου κλειτσάμε τη σκάλα.
Εδώ κακώς βιάστηκα, δεν θέλει βιασύνες. Εδώ παίρνουμε φόρα με το space και με το FP δάμε. Πήραμε ένα underherb, το ίδιο. Και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Πάμε στο επόμενο mist. Εδώ μαζεύουμε όσο πιο πολλά souls μπορούμε, μέχρι ότου να φτάσουμε στο bonfire. Λοιπόν, εδώ πρέπει να ρίξουμε το δέντρο. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα πρέπει να ανέβουμε πάνω. Ωραία. Να κάνουμε knockdown. Φεύγω από εδώ. Τώρα θα πάω προς αριστερά και πάνω και θα φτάσω στην πρώτη πόλη του παιχνιδιού από εδώ. Εδώ έχει διάφορα σημάδια από χρήστες που μας προειδοποιούν για το τι ακολουθεί μπροστά. Θα δείτε πολλές φορές μες στο παιχνίδι. Και φτάσαμε στην πρώτη πόλη του παιχνιδιού που είναι η Ματζούλα ή Μαγούλα, όπως την έλεγα εγώ την πρώτη φορά. Από εδώ έχει ένα σημείο όπου σας δίνει κάποιο bonus. Πηδάτε μετά εδώ. Ωραία. Και έχει Morning Star και ένα staff για cleric. Και εδώ έχει και άλλα τα οποία είναι πολύ καλά αν έχετε μάγο ή τοξότη, σας βοηθάει στο να στοχεύετε. Και εδώ είναι μία από τις NPC του παιχνιδιού. Και μας δίνει ένα Estus Flask. Τα Estus Flask είναι για να αναπληρώνουμε health και δεν τα χαλάμε όπως τα Life Gem, αλλά μπορούν και να αναπληρώνονται στα Bonfire. Τώρα εδώ στο συγκεκριμένο NPC μπορούμε να κάνουμε level up. Seek those whose names are unutterable. Their souls will serve as beacon once you have found them, so that hope will. Bearer of the less. Τώρα για να κάνουμε level up θέλουμε περισσότερα souls, οπότε δεν γίνεται στην παρούσα φάση. Και έρχεται τώρα για να ανάψουμε το επόμενο bonfire. Εδώ. Από την Ματζούλα προσέχουμε τα εξής. Καταρχήν αυτός εδώ είναι ένας blacksmith. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, but now somebody's gone and locked. Ένας blacksmith που αν του ανοίξουμε την πόρτα θα μπορέσει να μας βοηθήσει και να μας κάνει repair τα αντικείμενα. Πίσω από το σπίτι του είναι άλλα τρία life gems και ένα πακέτο από souls. Α, βασικά έχω souls. Μπορώ να τις χρησιμοποιήσω όποτε θέλω. Είναι στο inventory μου, εδώ. Είναι πακετάκι με souls που τα ενεργοποιούμε, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Αυτά τα παίρνω όποτε θέλω, αν ξεμείνω ας πούμε για παράδειγμα ή χρειάζομαι κάποιο όπλο πηγόντως, θα χρησιμοποιώ τότε. Άλλο ένα life gem.
Εδώ παίρνουμε 5 Homeward Bone. Και στο Victor Stone μπορούμε να κάνουμε join το Covenant, όπου... Εντάξει, απλά μας δίνει ένα αντικείμενο και κάνει το παιχνίδι πιο δύσκολο. Αλλά αυτό το απενεργοποιούμε. Το Champion's Tablet το αποκτάμε μαζί με ένα achievement στο Steam, όσοι πάρετε το Covenant. Αλλά στη συνέχεια, επειδή δεν θέλουμε να παίζουμε με πιο δύσκολες καταστάσεις, μπορούμε στον επόμενο NPC ή όπου θέλουμε να κάνουμε ένα Abandon Covenant. Ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, εδώ σε αυτό το σπίτι που είναι μια γατούλα NPC. Εδώ. Και γρατζούνα ήταν η χάκια της στον τοίχο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε Abandon. You may call me Shalqua. Enchanté. So, ooh. Abandon Covenant. Ωραία. Και τώρα από items. Εδώ η γατούλα είναι Ventoras και έχει διάφορα πράγματα για να αγοράσουμε. Διάφορα rings. Που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το να ακούτε φωνές από άλλους παίκτες, με το να σας εντοπίσουν οι εχθροί πιο εύκολα, να απορροφάτε HP από κάποιον που σκοτώνετε κάθε φορά, που είναι πολύ σημαντικό ring. Λοιπόν, τι άλλο? Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο χρήσιμα, κυρίως τα rings είναι αυτά που συγκρατούμε. Πριν λέγαμε για κάποιο flask. Εδώ αν χτυπήσετε την πέτρα στο πηγάδι, σας βγάζει άλλο ένα Estus flask και η Emerald Herald, έτσι λέγεται. Κάνουμε upgrade το Estus flask. Ωραία. Τώρα στο inventory μας έχουμε δύο Estus flask. Οπότε τα ενεργοποιούμε και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε απεριόριστα. Απλά όταν τελειώσουν πρέπει να πάμε σε ένα bonfire να ξαναγεμίσουν. Εκτός από την Emerald υπάρχει άλλος ένας NPC στην πόλη. Είναι αυτός εδώ ο τύπος που πουλάει armor και ασπίδες. Έχει εδώ διάφορες ασπίδες για αρχή και κάποια βασικά armor. Όταν θα ξαναγυρίσουμε θα έχει περισσότερη πραγμάτια. Και κλασικά κλέβουμε όποιον NPC βρίσκουμε. Παίρνουμε ένα Titanite Shard και από εδώ. Υπάρχει και πάνω εδώ στο σταυρό, τέλος πάντων, άλλος ένας NPC. You have that this. It is a kind of... Αν του μιλήσετε πολλές φορές σας δίνει ένα αντικείμενο. Ωραία. Join the way of Blue Covenant, yes. Και σας δίνω ένα Blue Seal. That is a wise decision. People are weak, but the blue seal... Ουσιαστικά αυτό είναι σε περίπτωση που εισβάλλει κάποιος άλλος παίχτης στο παιχνίδι σας. Αυτός έχει μια προστασία. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε στη πρώτη μεγάλη περιοχή για farming, η οποία είναι εδώ από κάτω. Αφού πρώτα πάρουμε εδώ το σεντούκι, μας δίνει ένα rusted coin. Λοιπόν, εδώ στρίπουμε αριστερά και σηκώνουμε το λευγέ. Σε πρώτη φάση, πριν μπούμε στη μάχη, έχουμε να πάρουμε άλλο ένα αντικείμενο. Εδώ είναι ένα σεντούκι. Και στο βάθος βλέπετε άλλο ένα item, αλλά επειδή πρέπει να πηδήξουμε... Εδώ είναι ένα human effigy, που είναι βασικό, γιατί όταν θα πεθάνετε,
το Human Effigy χρησιμεύει στο να μην χάνετε όλο το HP σας, γιατί σιγά σιγά όσο πεθαίνετε τόσο σας κόβει από το HP. Με το Human Effigy ξαναγίνεστε άνθρωπος και και αποθέτε full HP bar. Και εδώ είναι το αντικείμενο που είδαμε πριν. Homeward Bone και Soul, που μας δίνει ένα πακέτο από Souls. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε στο Forest. Να αρχίσουμε να φαρμάρουμε. Τώρα έχουμε, μας την πέφτουνε δύο μαζί. Και πάνε αυτοί οι δύο πρώτοι. Απέναντι υπάρχει bonfire. Ανάψαμε bonfire, αλλά δεν είδαμε ότι μας την έπεφταν κάποιοι. Λοιπόν, τώρα έχουμε από τη μία τον τοξότη που βαράει βέλη και από την άλλη έχουμε αυτούς τους δύο, οπότε είναι κάπως δύσκολη η φάση. Εδώ την αρπάξαμε. Ήθελε lock. Ωραία. Η πρώτη, ας το πούμε, κάπως επικίνδυνη περιοχή. Λοιπόν, εδώ στην πέφτουν τρεις μαζί. Λοιπόν, βασικό ότι αφού τους σκοτώσετε αυτούς εδώ πέρα, πρέπει να βγάλετε τον τοξότη που βρίσκεται πάνω. Καλώ τα παιδιά. Πόσο σπαστικό είναι να τα χτυπάει τείχο. Λοιπόν, και ο τοξότης βρίσκεται κάπου εδώ. Νάτος. Εδώ τα δύο έστους flask τελειώσανε, οπότε πάμε για τα live gem αναγκαστικά. Εδώ πήραμε το πρώτο μας short bow. Και έχει και άλλο ένα δωράκι στο τέλος της πλατφόρμας. Ένα short shot και ένα soul of a lost undead. Μου βάζω two handed και με διπλό κλικ βαράω heavy για αρχή. Έφαγε πάντως κάποιες καλές. Ωραία. Α, καλά, εμφανίστηκε κι άλλος. Καλώς τα παιδιά. Και έρχεται με μίσος. Μόνο με διπλό, μόνο με διπλό. Τώρα θέλει ένα. Εντάξει. Το item που δίνει είναι το Hide Night Sword. Και στη συνέχεια ακολουθούμε το Mist. Εδώ βάζουμε και την ασπίδα μας.
Λοιπόν, έχουμε μαζέψει 4.220 HP. Οπότε, αν θέλουμε, μπορούμε να επιστρέψουμε και να τα ξοδέψουμε κατευθείαν. Βασικά για εκεί το βλέπω. Το επόμενο bonfire. Ωραία φίλε, αυτός έχει ωρέξεις. Εν τω μεταξύ έχω λοκάρει και δεν λοκάρει για κάποιο λόγο και θα τα κλέμε τα gems μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσω τώρα. Λάθος πλήκτρο. Έχει τελειώσει το στάμινα όπως είδατε. Και αυτό είναι πολύ κακό όταν συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα αυτή η σκάλα πάνω με οδηγεί σε checkpoint. Όπως είμαι πάνω. Ωραία. Και δρανοκοπήμαι το επόμενο bonfire. Οπότε αναπληρώνω την ενέργειά μου και μπορώ να επιστρέψω και στην πόλη, στη ματζούλα, για να κάνω το level up. Level up. Και επιλέγουμε ανάμεσα από το που θα δώσουμε τα stats μας. Στο Vigor, το οποίο δίνει πιο πολύ health, δίνει hit points βασικά, endurance. Αυτό όπως βλέπετε έχει κάνει highlight HP και stamina. Vitality, επίσης HP. Αυτό πρέπει να δίνει αρκετό HP. Όχι, το Vigor δίνει περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, equipment, μπορείτε να κουβαλήσετε πιο πολύ equipment πάνω σας. Λοιπόν, μετά στο strength και στο dexterity μένουμε. Κάποια άλλα αφορούν πιο πολύ τους μάγους. Εγώ το δίνω στο strength. Θα πάω στο 13 και 9 dexterity. Να δώσω 2 strength, 2 dexterity. Το dexterity δίνει hit points και attack dexterity. Ας το πάμε στο strength καλύτερα. 14-9. Εντάξει, μετά θα δώσω ο επόμενος πόντος, θα πάει dexterity. Και έτσι μπορώ να κουβαλήσω ακόμη πιο ισχυρά σπαθιά. Τώρα για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελε 15 strength στην επόμενη. Αυτό που θέλει 14, το κουβαλάω κανονικά. Εδώ έχει δύο εχθρούς. Ο ένας βασικά κοιμάται, έναν εχθρό έχει. Λοιπόν, αυτός έφυγε άκλαυτος. Τώρα, εκεί έχει επίσης ένα life jam, έχει κάποιους εχθρούς. Εντάξει, περιττό να τους αντιμετωπίσουμε. Η συνέχεια είναι λίγο περίεργη, θα πρέπει να πάτε από εδώ κάτω. Εδώ μπερδεύτηκα, πάτησα λάθος κουμπί. Έλα, γεια σας. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Human effigy. Πολύ βασικό, έτσι ώστε αν πεθάνετε, που θα πεθάνετε σίγουρα, να μπορέσετε να μην χάσετε το συνολικό HP σας και να επιστρέψει σε ανθρώπινη μορφή. Χτυπάμε και λίγο τοίχο εδώ, το οποίο είναι ό,τι πιο εκνευριστικό υπάρχει. Εδώ θέλει σιγά σιγά να περπατήσετε σε αυτό το πράσινο δέντρο για να κατεβείτε κάτω στο έδαφος. Το ευθυγραμμίζετε πάνω στο δέντρο και εδώ τον ταράζετε και μετά κατεβαίνετε με ασφάλεια. Ωπ!
Καλώς το να. Τώρα είναι, βλέπετε, μονόχητη με τόσο ισχυρό όπλο που έχω. Γιατί ανέβασα strength και μπορώ να παίρνω καλύτερο όπλο. Κάπου από εδώ πρέπει να στην πέφτουν κι άλλοι δύο. Νάτι. Και αυτός είναι ο άλλος. Γεια σου. Μου χαλά μάλλον τα live gems. Α, ξέχασα. Τόση ώρα χαλά τα live gems ενώ έχω το... Θα μπορούσα να χαλάσω δύο flask. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Άνοιξε. Έλα. Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος που μπήκα εδώ μέσα είναι γιατί θα πάρω ένα αρκετά ισχυρό σπαθί. Το Fire Longsword. Για να δω αν έχω και τα requirements τώρα. Α, μόνο 10 strength θέλει, εύκολα. Λοιπόν, με το που θα ξεράσει τη φωτιά ο δράκος, αμέσως ξεκινάω να φύγω. Και τώρα, το σημείο για να συνεχίσετε από εδώ είναι κάπως περίεργο. Και συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στον τοίχο, εδώ ακριβώς. Επιστρέφουμε εδώ που ήταν η bonfire. Αναπληρώνουμε το ένα Estus Flask. Ναι, γιαγιάκα. Ωραία, αυτό το πιο χρήσιμο που έχει η γιαγιάκα αυτή τη στιγμή και που κάνει 1000 souls, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε, είναι το Leningrad Skip που έχει να κάνει με ότι το ανοίγει την πόρτα του Blacksmith. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το farming. Και πηγαίνουμε εδώ σε αυτήν εδώ τη σκάλα. Περιμένουμε να έρθει ο πρώτος φρουρός, ο άλλος ας κοιμάται. Και έτσι. Και άλλος δεν προλαβαίνει καν να σηκωθεί από τον ύπνο του, τον έχουμε ξεκάνει. Αυτός πρέπει να το παίζει ότι κοιμάται. Αλλά κατά βάση δεν κοιμάται, είναι μια ωραία παγίδα που μας στείλουνε. Ποτέ μην πιστεύετε σε πτώματα που δεν έχετε σκοτώσει. Και πάμε από αυτήν εδώ την πόρτα. Άλλος ένας που το παίζει ψόφιος. Πάμε σε αυτόν εδώ. Φύγε. Έτσι. Αυτός εδώ πετάει βόμβες εδώ πάνω, οπότε πάνω το βγάλουμε ανεβαίνοντας τη σκάλα. Χτυπήσαμε τοίχο κλασικά. Ω, Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό, δεν το έχω δει ποτέ αυτό. Πού βγήκε αυτός? Πού βγήκε αυτός ο πούστης? Έχει τις βόμβες ο τύπος, το ξέχασα. Σκάσουμε ένα live gem.
Εδώ αυτά τα κρυφτικά πρέπει να τα σπάσετε, γιατί ανοίγει... Ανοίγει αυτό ακριβώς ο τείχος και μπορείτε και πηγαίνετε στο... στο bonfire. Και τώρα μιας και ανάψαμε και αυτό το bonfire, μπορούμε να βάλουμε έστους flask. Να πάρουμε από τη γιαγιά κάτω κλειδί. Να το, λένε κατσική. Όλο τυχαίο το έχει κλέψει ένας βέντορας, ας πούμε. Κάποιος το έχει πουλήσει το βέντορα. Πάμε στη ματζούλα. Ανοίγουμε την πόρτα του βέντορα. Βέβαια, πριν τι κάνει ο βέντορας, ας του σουφρώσουμε και κάτι. Μπαίνει χαμένος ο κόπος μας, ολόκληρο κλειδί του φέραμε. Άλλο ένα shortbow. Και θα στήσει εκεί πέρα τα πράγματά του, οπότε θα πρέπει να επιστρέψουμε αργότερα. Αφού βγάλουμε κάποιο στρατιώτη πρώτα. Εδώ οι παγίδες κλασικά χτυπούν τον εχθρό μας και τώρα μας την πέφτουν πάρα πολύ. Έπρεπε να κεντράρω. Ωραία. Θέλει εδώ brutal, ομίβια, 200 και πάμε. Και full strength. Λοιπόν, τώρα οι παγίδες έχουν απενεργοποιηθεί και μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε από πίσω. Παίρνουμε άλλο ένα large soul και blue wooden shield. Συνεχίζουμε την κάθοδο. Αυτό εδώ το σεντούκι είναι παγίδα. Μετά υπάρχει αυτή η πόρτα που ενεργοποιείται με ένα αντικείμενο των 4.000 souls, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω υπάρχουν δύο τυπάδες που τους σκοτώνετε με crossbow ή με bow. Τώρα πρέπει να έχω βέλη. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, κάνουμε το εξής. Περάσουμε μπροστά του, οπότε αυτός μας έχει καταλάβει. Μας έχει καταλάβει. Τέλος πάντων, θα την ενεργοποιήσουμε το Estus Flask, ωραία. Okay, λοιπόν, θέλουμε την δυνατή επίθεσή του βασικά. Ωρε φίλε, μονόχητος έφυγε. Α, όχι, είχε σκάσει και βόμβα πριν. Είπα και εγώ. Λοιπόν, τώρα δεν επιστρέφω πίσω να χυλάρω, γιατί πολύ απλά θα ξαναβγουν ελεχθεί από την αρχή. Μπουκάρω μέσα γρήγορα. Αποφεύγω τις βόμβες. Και πάμε εδώ. Αυτούς τους δύο τυπάδες πρέπει να τους βγάλω έναν. Λοιπόν, εδώ με το που θα αποσπάσω την προσοχή του ενός. Τον τελειώνω. Πάω στον επόμενο. Εδώ. Άρα, δύο. Amber Herb. Όπα, αυτόν τον είδα. Ήταν ο πεσμένος στο έδαφος. Ένα Life Gem και ένα Homeward Bone. Τώρα, για να πάρετε άλλο ένα αγαπημένο μου όπλο για μετά, το Halberd, που βρίσκεται εδώ πάνω, εδώ σας την πέφτουν δύο υπότες. Οπότε, τι κάνετε λοιπόν για να βγάλετε εκτός τους δύο Undead. Στη θέση του Life Gem βάζετε το Throne Knife, ευτυχώς έχω ένα. Λοιπόν, οπότε κεντράρετε όταν φτάσετε στην σωστή απόσταση. Πετάτε το μαχαίρι και αποσπάτε την προσοχή του ενός. Οπότε με το που θα έρθει, τον τελειώσατε. Και εδώ είναι και άλλος που θα σας την έπεφτε μετά.
Οπότε πάει και αυτός και έτσι μπορείτε να ανεβείτε μέχρι πάνω και να πάρετε το Halbert. Και να απολαύσετε και την ωραία θέα με τη θάλασσα από κάτω. Halbert λοιπόν και άλλο ένα πακετάκι με souls. Και φτάσαμε προς τον μποσάκι, τελευταίο mist και μετά πάμε στον boss. Fire arrows, ναι αυτά είναι για τον bow σας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το bow με τον boss. Το boss γενικά για την δυσκολία των bosses του Dark Souls και του Bloodborne θεωρείται αρκετά εύκολο. Και θα καταλάβετε το γιατί. Αν είστε τυχεροί μπορεί να μην φάτε ούτε ένα hit. Είναι πολύ απλή η λογική του. Α, εδώ μας ξέφυγε ένας. Ωραία. Μπαίνουμε στο mist. Οπ, δεν έχουμε ενεργοποιήσει το... Αχ, θα πέσει cutscene. Δεν έχουμε ενεργοποιήσει το life gem. Αυτός είναι ένας giant. Είναι πολύ γλυκούλης. Έχει πάνω του σίδερα, κτίρια, τα πάντα όλα. Ολόκληρη οικοδομή είναι ο Φούστης. Αυτό που θέλω να πω είναι δεν έχω ενεργοποιήσει τα life gems από κάτω και επειδή παίζω με keyboard είναι κάπως λίγο μανούρα. Εδώ εντάξει. Αχρίαστα να είναι παιδιά. Λοιπόν τι γίνεται. Η τακτική είναι η εξής. Όχι αυτή που είδατε. Αυτή που είδατε ήταν μια μπουρδα που έκανα. Λοιπόν. Δεν πρέπει να τον ακουμπήσετε καθόλου όπως καταλάβατε. Όπως σας πλησιάζει λοιπόν. Θα πρέπει να περάσετε κάτω από τα πόδια του. Και μετά του καρφώνετε μία. Μετά φεύγετε. Αφού του καρφώσετε μία, θα αρχίσει να πατάει με τα πόδια του να προσπαθεί να σας πατήσει. Δεν το θέλετε αυτό με τίποτα. Οπότε φεύγετε. Ξαναπερνάτε κάτω από τα πόδια του. Ξανά του χτυπάτε ένα πόδι. Εδώ του βάρεσα δύο. Γύρνα προς εμένα καλό μου, έλα. Οπα. Το βασικό είναι να περιμένετε να σκάσει το χαστούκι το μεγάλο. Έτσι. Και εκείνη την ώρα μπαίνετε κατά τα πόδια του. Και επειδή η From Software θέλει να μας δείξει και στοιχεία διάλυσης, τι κάνει, σου λέει ξεριζώνεται ένα του χέρι για να δείξει ότι κάτι έπαθε ας πούμε. Και έτσι χρησιμοποιεί με το ένα του χέρι κρατάει το άλλο και έχει μεγαλύτερο range. Αλλά και πάλι, εντάξει άχρηστο είναι. Αστοχήσαμε πάλι, αλλά αυτός ευστόχησε. Όπα φίλε, όπα 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 φίλε, φίλε χαλάρωσε, φίλε χαλάρωσε. Life gem. Φύγε. Εδώ. Οπ. Πώς με πέτυχε αφού δεν με πέτυχε. Έλα καλό μου. Έτσι. Πάλι με πέτυχε ενώ δεν με πέτυχε. Τέλος πάντων εντάξει. Όπα, 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 φίλε, όχι τέτοια, όχι τέτοια, φίλε, όχι τέτοια. Σκάς το life gem, μπράβο. Άλλο ένα. Τελικά δεν το περίμενα να φάω τόσα life gems. Εδώ θέλει lock, εδώ θέλει lock. Αναγκαστικά.
Όταν πας από πίσω του θέλει lock. Και εδώ θέλει να βγάλεις το lock. Εντάξει. Πάλι lock. Βγάζουμε το lock. Βγάζουμε το lock, λέω. Εδώ. Lock. Και τον βγάλαμε. Πάραμε Soul, Soldier Key, το οποίο ξεκλειδώνει και παίρνετε και ring. Στις πόρτες που είδατε πριν, ξεκλειδώνουμε μια πόρτα και παίρνουμε ring. Λοιπόν, αυτό είναι το gameplay βίντεο για το Dark Souls 2. Φτάσαμε μέχρι το πρώτο boss. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να συνεχίσω walkthrough και να δείξω περισσότερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Διαβάστε το review του Dark Souls 2 στο gamer.gr. Υπάρχουν reviews για PS3, Xbox 360 έκδοση, PC, PS4 και Xbox One. Τα λέμε σύντομα με περισσότερες παρουσιάσεις και gameplay βίντεο. Κάντε like, share, subscribe και αφήστε ένα σχόλιο με το πώς φαίνεται γενικώς στο Dark Souls 2 και τι έχετε καταφέρει και εσείς αυτό ή αν σκέφτεστε να το αγοράσετε. Τα λέμε σύντομα. Λοιπόν, έχουν τα κριτήρια στην πόλη. Για βρες το μου. Εδώ παίξε το. Μπράβο, έτσι γάμισε το, γάμισε το! Φορά τίποτα μόλι ξεβράκω τι! Ε, Χριστιανά, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Wrestling fans, αυτό είναι για εσάς. WWE 2K16 επιτέλους, το οποίο κυκλοφορεί για PS4, PS3, Xbox One και Xbox 360. Πρόκειται για τον 17ο τίτλο της σειράς WWE και τον 3ο τίτλο που χρησιμοποιεί το όνομα 2K. Και στο εξώφυλλο θα βρίσκεται ο Stone Cold Steve Austin.